τελικά πάρτις, κάποιοι που θέλησαν να πάνε σε ένα εστιατόριο το οποίο άνοιξε και τους τσάκωσε η αστυνομία. Βλέπουμε ότι ακόμη δεν ανοίξαμε, βλέπουμε αύξηση κρουσμάτων, αλλά από την άλλη κάποιοι από εμάς δεν περιμένουν, δεν κάνουν υπομονή. Ναι, ακριβώς έχει παρατηρηθεί τις μέρες κάποια αποστατικά να λειτουργούν κατά παράβαση των διαταγμάτων, ειδικά στην επαρχία, στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή είχαν γίνει δύο καταγγελίες σε υποευθύνους υποστατικών στη Λεμεσό. Η μία καταγγελία αφορούσε σε υπεύθυνο περιπτέρο, ο οποίος εξυπηρετούσε και σέρβιρε ποτά σε έξι πρόσωπα σε αυτοσχέδιους πάγκους. Και η δεύτερη καταγγελία σε ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, το οποίο λειτουργούσε κατά παράβαση των διαταγμάτων. Mm-hmm. Το Σάββατο επίσης καταγγέλθηκε υπεύθυνος υποστατικού στη Λεμεσό, το οποίο εξυπηρετούσε τρεις θαμώνες, ενώ είχαν γίνει 12 άλλες καταγγελίες σε πρόσωπα, σε άριθμα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστά πάρτι σε κατοικίες. Μάλιστα. Την Κυριακή καταγγελθήκαν ακόμα υπεύθυνοι τριών πρακτορείων στοιχημάτων, δύο στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, τα οποία παραβίαζαν τα διατάγματα, καθώς επίσης και υπεύθυνος υποστατικού στη Λεμεσό, ο οποίος σέρβιρε ποτό σε εξωτερικό χώρο. Τώρα, η πόλη με τις περισσότερες καταγγελίες ποια είναι, κύριε Ανδρέου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ή δεν έχουμε ακόμη κάποια στοιχεία που να καταδεικνύουν μια πόλη, μια επαρχία με τις περισσότερες καταγγελίες? Σίγουρα. Τις τελευταίες μέρες, πράγματι, οι περισσότερες καταγγελίες είναι στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένους αριθμούς, το τελευταίο 24ωρο έχουν γίνει σε πανκύπρια βάση 11.367 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 3.800 περίπου ήταν στη Λεμεσό. Ενώ από τις 148 καταγγελίες που έχουν γίνει επίσης σε πανκύπρια βάση, πέραν των μισών, δηλαδή 81 καταγγελίες, έχουν γίνει στη Λεμεσό. Μάλιστα. Και έχουμε νέο σχέδιο δράσης για τη Λεμεσό? Θα έχουμε ενίσχυση σε περίπολα και όλα αυτά? Ναι, όχι μόνο στη Λεμεσό. Mm-hmm. Αυτό γίνεται πανκύπρια σε όλες τις επαρχίες. Από σήμερα συγκεκριμένα η αστυνομία ενισχύεται με άλλα 40 στελέχη της Εθνικής Φρουράς και 23 λειτουργούς του Τμήματος Τελωνίων. Στη βάση αυτή ενισχύεται τα περίπολα με άλλα 40 περίπολα μάλλον, τα οποία θα κατανεμηθούν εις άριθμα αναλόγως στις επαρχίες. Mm-hmm. Συγκεκριμένα στη Λευκοσία θα ενισχυθούν με 10 ακόμα περίπολα, στη Λεμεσό 12, στη Λάρνακα 4 περίπολα και ούτω καθεξής. Σίγουρα είναι μια ενίσχυση η οποία θα μας βοηθήσει τα μέλη της αστυνομίας και των άλλων λειτουργών που έχω αναφέρει. Θα βρισκόμαστε για επιτήρηση στους δρόμους, με περισσότερα περίπολα, ευελπιστώντας ότι θα γίνεται καλύτερος έλεγχος και επιτήρηση των μέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε και εμείς σε μια καταγγελία για ληστεία σε